το κεντρικό μαγκαζίνο. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Γιαννακόπουλε. Καλή συνέχεια να έχεις. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Πάτρα τώρα. Θα συναντήσουμε τον συνάδελφο από την Αίρα της Πάτρας, τον Ηλία τον Τζίπα. Λέγαμε χθες για το παιδάκι, το 2 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο στο Ρίο. Είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Του έχουν βάλει μάσκα οξυγόνου, γιατροί, προκειμένου να μην το διασωληνώσουν. Έλα, Ηλία, καλησπέρα. Λένα, καλησπέρα στους ακροατές των παραπολικών. Βρέφος, λοιπόν, μόλις 2 μηνών. Που προβλήθηκε από τον κοροϊό και καθώς παρουσίασε επιπλοκές στην υγεία του, μεταφέρθηκε από το Αγρίνιο στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Από εκείνη τη στιγμή και ως τώρα, οι γιατροί κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον διευθυντή της ΜΕΘ, τον κύριο Ανδρέα Ηλιάδη, προκειμένου να μην φτάσει στο στάδιο της διασωλήνωσης. Δήλωσε ο διοικητής της ΕΚΤΗΣ, ΥΠΕ, Γιάννης Καρβέλης, αναφερόμενο στο θέμα στη διάρκεια συνέντευξη τύπου για την πανδημία στην Αγαία. Την ίδια ώρα, Τριάννα, χτυπούν κόκκινο οι αριθμοί των νοσηλείων από κορονοϊό στα 2 νοσοκομεία της πόλης. Συνολικά 169 άτομα νοσούν. Σε όλα τα παραπάνω, ας πούμε και κάτι θετικό, συνεχίζεται όπως φαίνεται η ανωδική πορεία των εμβολιασμών που παρατηρήθηκε από την αρχή της εβδομάδας στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας. Ήδη από την Τρίτη πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή 2.074 εμβολιασμοί, ενώ αρκετά μεγάλο νούμερο σε σχέση με αυτό που καταγραφόταν το προηγούμενο διάστημα, αρκεί να θυμίσουμε ότι στην περιφερειακή ενότητα το ποσοστό των εμβολιασμών αγγίζει το 40% και τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιούνταν καθημερινά περίπου 400.000 και 1.400 εμβολιασμοί. Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι να πάει καλά το παιδάκι. Σε ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Ηλία Σύμπας, ο συνάδελφος, κυρίες και κύριοι, από την Αίρα της Πάτρας.